εικόνες συγκλονίζουν. Υγρό τάφος έγινε η θάλασσα του Ριζοκαρπάσου, καθώς 9 πτώματα μεταναστών από τη Συρία ξεβράστηκαν χθες και σήμερα. Η εξέλιξη της τραγικής είδησης δείχνει ότι υπάρχει πιθανότητα οι νεκροί να αυξηθούν. Με Twitter, ο Μουσταφά Αγκιτζή στέλνει το δικό του μήνυμα. Ανήμποροι άνθρωποι φεύγουν από το σπίτι τους και πεθαίνουν στη Μεσόγειο. Τα πτώματά τους φτάνουν στις αχτές μας και μας θυμίζουν πως η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή μας είναι απαραίτητες. Να αγωνιζόμαστε για ειρήνη, ηρεμία και σταθερότητα. Έχουμε ευθύνη για την ανθρωπότητα και την κοινωνία μας. Σύμφωνα με τα πρωτοσέλιδα των τουρκοκυπριακών εφημερίδων, οι δύο σωροί που ανακαλύφθηκαν χθες ανήκουν σε 30χρονο και 50χρονο, ενώ δύο εκ των σωρών που βρέθηκαν σήμερα ανήκουν σε νεαρούς ηλικίας 24 μέχρι 30 ετών. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική Κούπρους Πόστασή, τα θύματα επέβαιναν σε βάρκα που μετέφερε μετανάστες από την Συρία. Στον ένα νεκρό που εντοπίστηκε χθες βρέθηκαν το πορτοφόλι του, ένα κινητό τηλέφωνο, 100 δολάρια, δύο ταυτότητες και δύο διαβατήρια. Υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες συγκλονίζουν. Πάνω από 3.100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα την περασμένη χρονιά, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ευρώπη. Άλλοι 500 έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται από τις αρχές του 2018.